Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Ναι. ναι. Για ένα μοτίβο το οποίο παρατηρείται πάρα πολύ συχνά. Love bombing στην αρχή μια γνωριμία. Μεγάλα λόγια. Μάλλον μεγάλα έτσι, τρυφερά προσωνύμια. Και στη συνέχεια μην τον είδατε. Θέλει μόνο κάτι. Σχόλιο κάτω από το βίντεο συνεξαρτόμενος ή ψυχοεκπαιδευόμενος κρυφονάρκησος. Λέει μια φίλη, καλησπέρα, καλή χρονιά, χαίρετε. Καλή χρονιά. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Πατήστε αυτό το κουμπί για εγγραφή να φτάσουμε επιτέλου στις 100.000 συνδρομητέ. Γράφει λοιπόν η φίλη στο σχόλιο. Θέμα για συζήτηση. Αρχή γνωριμίας, από το πρώτο ραντεβού, οι άντρε μα λένε κόριτσι του, αγάπη του, και άμα κάνουμε σχέση, μετά από λίγο καιρό αραιώνουν τα μηνύματα, δεν μας λένε κορίτσι τους, αλλά θέλουν κρεβάτι. Άρα αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το πώς μιλάμε στην αρχή μιας γνωριμίας και το τι μπορεί να σημαίνουν τα υποκοριστικά, τα τριφερά λόγια και το να σε αποκαλεί κάποιος από την αρχή κορίτσι του, αγάπη του και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα όρο που χρησιμοποιούμε πολύ τακτικά όταν αναφερόμαστε στον αρκισισμό και στα αρκισιστικά στυλ προσωπικότητα. Περισσότερο για τον αρκισισμό στο πέμπτο επεισόδιο του podcast, όπου αναλύεται διεξοδικά η θεωρία για τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα και τα διάφορα είδη ναρκιστικών προσωπικότητων. Οι ναρκισιστέ, λοιπόν, όταν προσελκύουν τα μελλοντικά του θύματα, όταν προσπαθούν να τραβήξουν κοντά του του ανθρώπου από του οποίου θέλουν να λάβουν, να πάρουν, να απομυζήσουν ενέργεια, να τροφοδοσία και ούτω καθεξής, στην αρχή, απότομα, χωρίς μια φυσιολογική κλιμακωτή αύξηση συναισθήματος, πάνε από το 0 στο 100. Στο πρώτο ραντεβού, αγάπη μου, μωρό μου, είναι κόκκινη σημαία όταν κάποιος μας αποκαλεί, μόλις μας γνωρίσει, κοπέλα του. Κορίτσι του, αγάπη του και μωρό του. Είναι αφύσικο. Και αν συμβεί και αυτό από γυναίκα, επίσης. Δεν μπορεί να είναι αληθινή η έκφραση αγάπης από έναν άνθρωπο που δεν σε γνωρίζει και πρώτη φορά σε συναντά. Ή πρώτη φορά βγαίνει μαζί σου σε ένα φλερταριστικό ραντεβού. Ο έρωτας και τα ερωτικά συναισθήματα δεν δημιουργούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί ναι μεν να νιώσουμε έντονη ερωτική έλξη για έναν άνθρωπο που μόλις έχουμε συναντήσει και πολλές φορές, και έχουμε μιλήσει συχνά στο κανάλι μας για την ψυχοπαθολογική έλξη, πολλές φορές αυτή η έντονη έλξη που νιώθουμε για κάποιον που δεν γνωρίζουμε καλά και μόλις έχουμε συναντήσει μπορεί να είναι μία απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ταιριάζει σε εμά. Δηλαδή, αν κάποιο μας ελκύει έντονα, χωρίς να γνωρίζουμε το χαρακτήρα του και την προσωπικότητα του, μπορεί αυτό να υποδηλεί ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια ψυχοπαθολογία η οποία κουμπώνει, ταιριάζει με τη δικιά μας ψυχοπαθολογία. Αν είμαστε δηλαδή συνεξαρτόμενοι ή αν είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να γινόμαστε θύματα ή συνήθως υποτασσόμαστε στους άλλους, αν γνωρίσουμε έναν άνθρωπο με κυριαρχική προσωπικότητα, έναν άνθρωπο ο οποίος καπελώνει τους άλλους, να νιώσουμε έντονη έλξη όταν το θύμα συναντά τον πιθανό θήτη. Τα ερωτικά συναισθήματα, τα αυθεντικά, τα οποία δεν βασίζονται σε ψυχολογικές ανάγκες και ψυχοπαθολογίες, αλλά βασίζονται καθαρά στην επιθυμία, καλλιεργούνται με το χρόνο. Δεν ερωτεύεσαι κάποιον έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη. Όταν θα γνωρίσεις κάποιον, είναι πολύ χρήσιμο και αναμενόμενο να σου αρέσει. Είναι καλό, δηλαδή όταν βγεις σε ένα πρώτο ραντεβού, όταν αρχίσεις να συνομιλείς με έναν καινούριο άνθρωπο, είναι απαραίτητο να νιώθει μια έλξη, να νιώθει ότι είναι ένα ωραίο άνδρας, μια ωραία γυναίκα, ένα ωραίο πρόσωπο, να σου αρέσει η παρέα του. Αλλά να πα από το δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω, δεν έχουμε κάτι μεταξύ μα, το αγάπη μου και μωρό μου και είσαι το κορίτσι μου και είσαι το αγόρι μου από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτό δείχνει μια αφύσικη έκφραση αγάπη, δηλαδή ψεύτικη. Δεν μπορεί να ερωτευτεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Τελεία. Άρα, όποιο στην αρχή μια γνωρμία αμέσως χρησιμοποιεί τέτοιες προσφωνήσεις, μωρό μου, αγάπη μου κτλ, πολύ πιθανόν να θέλει να μας εκμεταλλευτεί. Να θέλει να μας κάνει να νιώσουμε άνετα, να θέλει να μας κολακεύσει, προκειμένου να πάρει από μας ό,τι έχει να πάρει. Ό,τι θέλει να πάρει και ό,τι θα του δώσουμε. Και στη συνέχεια του σχολείου η κοπέλα λέει ότι μετά λέει όταν κάνουμε σχέση μαζί τους, αραιώνουν τα μηνύματα, αραιώνουν τα τηλεφωνήματα και τους ενδιαφέρει μόνο το κρεβάτι. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντί να έρθουν να σου πούν ξεκάθαρα «Ξέρεις εγώ, το μόνο που θέλω από εσένα είναι να περάσουμε κάποιες ερωτικές στιγμές και μετά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις». Δεν θα σου το πούν αυτό και έχουμε πει και σε άλλα βίντεο προηγούμενα γιατί δεν θα σου το πούν αυτό. Επειδή δίνεσαι με μεγαλύτερο πάθος, με μεγαλύτερο ερωτισμό, με μεγαλύτερη προσήλωση αν πιστέψει ότι από αυτόν τον άνθρωπο θα λάβω αγάπη και θα δημιουργηθεί μια σοβαρή σχέση. Οπότε προτιμούν συνειδητά να κοροϊδεύουν, να δημιουργούν δηλαδή ψεύτικες προσδοκίες να σε κάνουν να πιστεύεις ότι «Ω, με αυτόν τον άνθρωπο θα ζήσω ένα μεγάλο έρωτα, με αυτόν τον άνθρωπο θα ζήσω κάτι διαφορετικό, κάτι μαγικό, θα αλλάξει ζωή μου». Γιατί όντω ο αυθεντικό έρωτα, η αυθεντική ερωτική αγάπη, καλυτερεύει τη ζωή των ανθρώπων, ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων, την παίρνει σε άλλα επίπεδα. Παρόλο λοιπόν που μπορεί να μας αφήνουν να νομίζουμε και να πιστεύουμε και να προσδοκούμε ότι θα γίνει κάτι σπουδαίο και ότι θα γίνει ένας αυθεντικός έρωτας και μια αυθεντική αγάπη, όλο αυτό το love bombing στην αρχή όλη αυτή η αφύσικη, η απότομη έκφραση έντονου συναισθήματο να είναι μία απάτη προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία που να τους δίνουμε αυτό που θέλουν, που αυτό που θέλουν είναι το κρεβάτι. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Οι άνθρωποι οποίοι ξεγελούν τους άλλους για να πάρουν πράγματα, δεν είναι ούτε άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο να κάνουμε παρέα μαζί του, ούτε να κάνουμε σχέση μαζί του, ούτε φυσικά να κάνουμε και κρεβάτι μαζί του. Η άποψή μου. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα απόψει και αν σα έτυχε κάτι παρόμοιο ή αν το παρατηρείτε αυτό το μοτίβο. Σα χαιρετώ.